Κοιτάξτε, κάθε χρόνο ο Δήμος Χιού προϋπολογίζει ένα ποσό που αφορά την τουριστική προβολή. Πέραν δηλαδή όλων των άλλων έργων και δράσεων των οποίων διοργανώνει. Αυτή τη χρονιά για την τουριστική προβολή το πρόγραμμα, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να το έχουμε εγκρίνει το χειμώνα του προηγούμενου έτους, λόγω της καθυστέρησης που υπήρχε με τον προϋπολογισμό μας, δεν μπόρεσε να εγκριθεί εγκαίρως. Επομένως έρχεται καθυστερημένα, έρχεται τώρα να εγκριθεί μήνα Μάιο το πρόγραμμα προβολής του 2021. Πρέπει να σας πω ότι βέβαια ό,τι δράσεις είχαμε σκεφτεί μπορούσαμε να τις προχωράμε και να τις δουλεύουμε παρά την καθυστέρηση αυτή, διότι φροντίζαμε κατά περίπτωση να παίρνουμε τις εγκρίσεις από τον ΕΟΤ προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση στη δουλειά μας. Το πρόγραμμα φέτος δεν διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από το περσινό, δηλαδή αφορά κυρίως σε δημιουργία υλικού και δημιουργία δομών, κυρίως ηλεκτρονικών, ψηφιακών, για την παροχή πληροφόρησης και την προβολή του Δήμου μας. Πέραν αυτών υπάρχουν κάποια ποσά και κάποιες προτινόμενες δράσεις που αφορούν σε ταξίδια, έξοδα φιλοξενίας διασημοτήτων ή δημοσιογράφων με σκοπό την έμεση προβολή της Χίου, καθώς επίσης κάποια σεμινάρια και θερινά σχολεία τα οποία είχαμε προγραμματίσει για το 2020 και λόγω κορονοϊού δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν, τα οποία τα κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Αμερική και με το Πανεπιστήμιο της Λάρνακας στην Κύπρο. Η συμμετοχή σε εκθέσεις αυτή τη χρονιά θα είναι μόνο διαδικτυακά. Γενικά πιστεύουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα για φέτος το οποίο είναι και πάλι υλοποιήσιμο όπως και το περσινό, οι πόροι βέβαια περιορισμένοι. Θα θέλαμε να έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Ήδη φέτος έχουμε σημαντική αύξηση και θέλω να ευχαριστήσω και έτσι με την ευκαιρία που μου δίνεται το Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών για το ενδιαφέρον που έχουν δείξει, διότι έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τα ποσά από την περσινή χρονιά κατά 30.000 περίπου και ευχόμαστε του χρόνου να μπορέσουμε να προσθέσουμε άλλες 30.000 σε αυτά και να αγγίξουμε τις 100.